Από ό,τι φαίνεται, κυρίες και κύριοι, η νέα οικονομική κρίση που ήδη εκδηλώνεται και στη χώρα μας και διεθνώς, αλλά μιλάμε για τη χώρα μας τώρα, από ό,τι φαίνεται επιταχύνει τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς και αυτό αποδεικνύεται και από το παρόν νομοσχέδιο που έχει εισαχθεί από την κυβέρνηση και το οποίο βεβαίως εντάσσει το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλωτριώσεων, το γνωστό και ως ΤΑΠΑ, ως ΟΔΑΠ πλέον, ως οργανισμό διαχείρισης και ανάπτυξης πολιτιστικών πόρων. Το εντάσσει λοιπόν στην εξυπηρέτηση των αναγκών των επιχειρηματικών ομίλων για τη δική τους έξοδο από την κρίση, με τις λιγότερες φυσικά δυνατές συνέπειες, και ταυτόχρονα με τη δραστηριοποίηση αυτών των επιχειρηματικών ομίλων, των συναφών βεβαίως, σε νέα επιχειρηματικά πεδία, εν προκειμένου στα επιχειρηματικά πεδία του πολιτισμού. Έτσι λοιπόν με το νομοσχέδιο συγκροτείται ένας οργανισμός, ο ΔΑΠ, ο οποίος θα ρίξει στην αγορά, έτσι όπως ακριβώς το λέω, θα ρίξει στην αγορά το ανεκτίμητο εμπόρευμα που λέγεται πολιτιστική κληρονομιά, για να αυξήσει αφενός τα κέρδη του το τουριστικό κεφάλαιο, οι εταιρείες μεταφορών, οι μεγάλες επιχειρήσεις της εστίασης, οι πολιτιστικές επιχειρήσεις, προσελκύοντας φυσικά τουρίστες με βάση τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας μας, που δεν είναι και λίγα, και που δεν είναι μόνον οι αρχαιολογικοί χώροι, αλλά ο συνδυασμός τους και με το φυσικό περιβάλλον και με τα αγροτικά προϊόντα και με το σύγχρονο πολιτισμό, και αφετέρου να μαζέψει χρήμα το ίδιο το Υπουργείο, ο ίδιος ο οργανισμός, ο ΔΑΠ, εκμεταλλευόμενο και τον παραμικρό, κυριολεκτικά, και όταν λέω τον παραμικρό εννοώ όχι μόνο πολιτιστικό πόρο, όπως για παράδειγμα το φλισκούνι και η άγρια μέντα που λέει και το γνωστό τραγούδι, για να αυξήσει τα έσοδά του. Στο δεύτερο άρθρο λέει, στο συγκεκριμένα στη δεύτερη παράγραφο, με σκοπό τη διάθεση στο κοινό εν γέννη πολιτιστικών αντικειμένων καθώς και τυποποιημένων πιστοποιημένων προϊόντων της αγροδιατροφικής αλυσίδας προερχομένων από την χλωρίδα που βρίσκεται εντός αρχαιολογικών χώρων. Είναι λοιπόν γραμμένα στο ίδιο το νομοσχέδιο για να επιχορηγεί και τον κρατικό μηχανισμό, καταρχάς του Υπουργείου Πολιτισμού. Στο παρακάτω άρθρο, στο συγκεκριμένα σε ένα από τα παρακάτω άρθρα στο 16, προβλέπεται ότι αυτός ο οργανισμός αναλαμβάνει να πληρώνει αποζημιώσεις και επιδόματα που αφορούν στο προσωπικό του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, και όχι μόνο αυτού του οργανισμού διαχείρισης, τα οποία εμείς λέμε δεν θα έπρεπε να τα πληρώνει αυτά τα επιδόματα, τις αποζημιώσεις, τους μισθούς, το ίδιο το Υπουργείο Πολιτισμού από τον τακτικό προϋπολογισμό. Γιατί θα πρέπει να εξαρτάται η καταβολή αυτών των αποζημιώσεων, των μισθών, των επιδομάτων υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού από το πόσο καλά θα τα πάει οικονομικά αυτός ο οργανισμός διαχείρισης, από το πόσο δηλαδή θα αυξηθούν ή όχι τα δικά του έσοδα μέσα από την εμπορική του λειτουργία. Βλέπετε, αυτό είναι λογικό, μπορεί να ερμηνευτεί, εμείς το καταλαβαίνουμε, από τη στιγμή που η κυβέρνηση και το Υπουργείο, εκτός από το να στηρίξει τη δική του λειτουργία ασφαλώς, έχει κι άλλες μεγαλύτερες έγνοιες, όπως να στηρίξει κυρίως την ανάκαμψη της αποκαλούμενης πολιτιστικής και δημιουργικής βιομηχανίας, που έχει βεβαίως και αυτή σημαντικές πληγές από την κρίση, και όχι φυσικά για να ενισχύσει τους καλλιτέχνες, τους μισθωτούς, τους αυτοαπασχολούμενους, τους μικρούς επαγγελματίες αυτού του χώρου που ισοπεδώθηκαν κυριολεκτικά από την πανδημία και τη διαχείρισή της από την κυβέρνηση. Μέσα στις διατάξεις του νομοσχεδίου επαναλαμβάνονται αρκετές φορές, και μπορεί κανείς μια ανάγνωση απλή αν κάνει σε αυτό, όρους, να συναντήσει όρους όπως διαφάνεια, ανάπτυξη, οι οποίες κυριολεκτικά κλείνονται σε όλες τις πτώσεις, στο όνομα της ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς, του πολιτισμού, της προστασίας των αρχαιολογικών χώρων,
Ηρίστε εν παρόδου, ορισμένοι από αυτούς έχουν κυριολεκτικά εγκαταληφθεί και σε μεγάλο βαθμό αποσυντίθενται. Ξέρετε όμως, υπάρχει πάντοτε, όταν συζητάμε για την ανάπτυξη, η οποία δεν είναι μια ουδέτερη και αφηρημένη έννοια, υπάρχει πάντοτε ένα πολύ κρίσιμο ερώτημα. Ανάπτυξη άραγε για ποιον? Σε τι θα ωφεληθούν άραγε τα λαϊκά στρώματα, οι λαϊκές οικογένειες, οι λαϊκοί άνθρωποι από αυτή την αλλαγή που γίνεται, το TAP δηλαδή, που μετονομάζεται σε ΟΔΑΠ. Νομίζουμε ότι και αυτό τεκμέρεται και από το ίδιο το νομοσχέδιο, με βάση τα παραδείγματα που θα εκθέσω παρακάτω, ότι όχι μόνο δεν έχει να κερδίσει τίποτα η λαϊκή οικογένεια, οι λαϊκοί άνθρωποι ή απλοί καθημερινοί άνθρωποι, αντίθετα έχουν να χάσουν πάρα πολλά, γιατί το δείχνει και η πείρα, βέβαια το λέει και η πείρα, ότι όλα αυτά τα έβηχα και τα εξαιρετικά ελκυστικά στο αυτοί που ακούγονται, όπως ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα, εξωστρέφεια, λέω ορισμένα από αυτά, τελικά δεν αποτελούν παρά θηλιά στον λαιμό των εργαζομένων, και αυτό φάνηκε και με την εξέλιξη και με την εκδήλωση της τελευταίας κρίσης με αφορμή την πανδημία του κορονοϊού. Για να δούμε λοιπόν ορισμένες από αυτές τις επιπτώσεις, τις πιο σημαντικές. Πρώτα-πρώτα, αυτοί οι λαϊκοί άνθρωποι ή απλοί καθημερινοί άνθρωποι θα διαπιστώσουν ότι η πρόσβασή τους στην αρχαία πολιτιστική κληρονομιά θα γίνει πιο ακριβή. Τα εισιτήρια θα ακριβήνουν ακόμα περισσότερο, ήδη είναι ακριβά. Σκεφτείτε ότι μια λαϊκή οικογένεια τετραμελής για να ανεβεί στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης χρειάζεται κοντά ένα εβδομαδιάτικο, αν το καλοσκεφτεί κανείς και αν βάλει και την επίσκεψη και στο Βράχο αλλά και στο μουσείο. Θα αυξηθούν λοιπόν οι τιμές των εισιτηρίων μέσα από την, όπως λέει το νομοσχέδιο, από την αναβάθμιση των υπηρεσιών τους. Και αυτό σημαίνει βεβαίως ότι αυτός ο οργανισμός δεν γίνεται τίποτε άλλο παρά ένας απλός καραμπινάτος κρατικός καπιταλιστής, ο οποίος θα λειτουργεί στη λογική της σχέσης κόστους και ωφέλους παντού και πάντα. Μπορούμε να πούμε και ένα-δύο παραδείγματα για να στηρίξουμε αυτό που είπαμε μόλις τώρα. Λέει εδώ για παράδειγμα για την ενίσχυση των δημόσιων επενδύσεων στις πολιτιστικές υποδομές και τη σύνδεση της πολιτιστικής κληρονομιάς με την έρευνα και την καινοτομία, τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία, τις πολιτιστικές βιομηχανίες, τη δημιουργική οικονομία με δυνατότητα συμμετοχής σε χρηματοδοτικά σχήματα στα οποία συμμετέχουν και εθνικοί, ευρωπαϊκοί ή διεθνείς φορείς χρηματοδότησης και επενδύσεων. Όλο αυτό δεν φαίνεται να παραπέμπει πάρα πολύ και σε έναν πολιτιστικό οργανισμό, παρά σε έναν καπιταλιστή βεβαίως πάρα πολύ σύγχρονο, που επενδύει όχι μόνο σε ένα τομέα, αλλά επεκτείνεται ακόμα και στην παραγωγή και την τυποποίηση προϊόντων του πρωτογενή τομέα. Ένας εξωστρεφής καπιταλιστής που πουλάει και πέρα από τα σύνορα της χώρας μας. Δεύτερη συνέπεια είναι ότι αυτή, ας μου επιτραπεί η έκφραση, χυδαία εμπορευματική λογική που διαπνέει και έχει διαποτίσει όλο το νομοσχέδιο, οδηγεί και σε μια βεβήλωση απροκάλυπτη των αρχαιολογικών χώρων και σε μια προσβολή των αισθημάτων του λαού μας για την αρχαία κληρονομιά του, για αυτά που έλεγε ο Κολοκοτρώνης τότε, ότι για αυτά πολεμήσαμε. Κάτι σαν αυτό που έγινε πριν από λίγο καιρό με τον ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο και τη γνωστή επίδειξη μόδας, ή με την αύξηση του συντελεστή δόμησης γύρω από την Ακρόπολη, ή ακόμα και με την ανέγερση καζίνο γύρω από τα αρχαία μνημεία, τους χώρους εκείνους δηλαδή που προσελκύουν αρκετό κόσμο. Στο άρθρο 14 που αναφέρεται στους πόρους αυτού του οργανισμού, είναι αποκαλυπτικό ότι οι περισσότερες διατάξεις του έχουν να κάνουν με το ίδιο το εμπόριο. Όχι μόνο αντιγράφων, κινητών μνημείων και τα λοιπά, λευκομάτων, βιβλίων και ούτω καθεξής, αλλά και διαφόρων προϊόντων που παράγει ο ίδιος ο ΟΔΑΠ ή άλλοι κατά παραγγελία του. Και μιλάει στο ίδιο άρθρο και για εκδηλώσεις εντός αρχαίων θεάτρων, μουσείων, αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων κτλ. Και βέβαια στην έννοια εκδηλώσεις
δεν περιλαμβάνονται μονάχα, εκτός και αν γραφτεί, δεν περιλαμβάνονται μονάχα οι θεατρικές ή οι μουσικές παραστάσεις. Τρίτη συνέπεια. Θα μειωθεί άραγε η βαριά φορολογία, η βαριά φορολογία των λαϊκών στρωμάτων εννοείται, από την αύξηση, γιατί αυτά υφίστανται τη βαριά φορολογία και συμμετέχουν κατά 95% παρακαλώ στα έσοδα, τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού. Θα μειωθεί αυτή η βαριά φορολογία από την αύξηση των εσόδων αυτού του οργανισμού? Μάλλον όχι, οπωσδήποτε μάλλον όχι, απλά πιο άνετα, απαλλαγμένος ο κρατικός προϋπολογισμός από το βάρος να χρηματοδοτεί τον κρατικό μηχανισμό, όπως για παράδειγμα τους μισθούς των υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού, θα εξακολουθήσει να φορολεηλατεί και θα συνεχίσει βεβαίως να διοχετεύει με ακόμα μεγαλύτερη άνεση, με κίνητρα και παροχές, κάθε είδους παροχές, σαν και αυτές που βλέπουμε τις τελευταίες μέρες, σε κάθε είδους επενδυτές στον τομέα του πολιτισμού και όχι μόνο. Υπάρχει βεβαίως και μια αντίστοιχη πείρα από τον κινηματογράφο εδώ και χρειάζεται να την υπενθυμίσουμε. Πριν από μερικά χρόνια είχε μπει ένας ειδικός φόρος για την ανάπτυξη του κινηματογράφου που κυμαινόταν από 2 έως 10% στην τιμή του εισιτηρίου και επιστρεφόταν απευθείας ή μέσω του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου στην παραγωγή ταινιών και στην ενίσχυση των αιθουσών που στηρίζουν τον κινηματογράφο. Λοιπόν, αυτός ο ειδικός φόρος καταργήθηκε και στη θέση του μπήκε ο φόρος προστιθέμενης αξίας, ο γνωστός ΦΠΑ, με 24%, παρακαλώ. Για να μην μιλήσουμε βεβαίως και για την πείρα του ΕΚΟΜΕ. Αυτοί τώρα οι επενδυτές που από μόνοι τους ή και σε συνεργασία με το Υπουργείο και συγκεκριμένα με τον ΟΔΑΠ θα εμφανίζονται περίπου ως εθνοσωτήρες, ως εθνικοί ευεργέτες και ίσως ορισμένοι από αυτούς επιδιώκουν τα ονόματά τους να μπαίνουν και δίπλα σε αυτά τα ονόματα του Φιδία ή του Μνησικλή, του Ικτίνου, του Καλλικράτη. Και βεβαίως το ανάθεμα θα πέφτει στο κράτος και στον ανίκανο δημόσιο τομέα που είναι ανάξιος να κάνει τέτοια θαύματα. Υπάρχει και μια ακόμα συνέπεια, εξαιρετικά επίκαιρη. Η συζήτηση για τον προϋπολογισμό θα ξεκινήσει σε λίγες μέρες. Έχει ήδη ξεκινήσει σε επιτροπές, στην Ολομέλεια. Το ποσοστό του προϋπολογισμού του Υπουργείου Πολιτισμού, ξέρετε, έχει αποκτήσει πια ένα συμβολικό περιεχόμενο. Μιλάμε για ένα ποσοστό του μεγέθους του 0,04%. Τόσα είναι τα χρήματα που δίνονται από τον προϋπολογισμό για τον πολιτισμό. Αλλά αυτό, όπως καταλαβαίνετε, απέχει πολύ από την ικανοποίηση των αναγκών των καλλιτεχνών, των ανθρώπων της τέχνης δηλαδή, που την υπηρετούν και τη διακονούν, όσο και τις ανάγκες, τις πολιτιστικές ανάγκες, τις επίγουσες, τις βασικές πολιτιστικές ανάγκες των λαϊκών στρωμάτων, ότι θα δουν επιτέλους, θα έχουν τη δυνατότητα και την ευκαιρία να προσεγγίσουν και να γνωρίσουν ακόμα περισσότερο και ακόμα καλύτερα την παλιότερη αλλά και τη σύγχρονη πολιτιστική δημιουργία. Υπάρχουν βεβαίως και 2-3 ζητήματα ακόμα που θα θέλαμε να πούμε και με την ευκαιρία αυτή να τα θίξουμε πριν κλείσουμε την πρώτη μας τοποθέτηση. Το ένα είναι, και προξενεί εξαιρετική, μας προξένησε μεγάλη εντύπωση αυτό, το ένα είναι η σύσταση ενός νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου από τον οργανισμό αυτό, τον ΟΔΑΠ, που λειτουργεί περίπου ως ανώνυμη εταιρεία. Ενός νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου δίκην real estate, με σκοπό την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του. Το δεύτερο, το σημειώνουμε γιατί είναι ενδεικτικό για την κατεύθυνση που έχει αυτός ο οργανισμός, το δεύτερο είναι η θεσμοθέτηση της συμμετοχής στο Διοικητικό Συμβούλιο αυτού του οργανισμού ενός μέλους, το οποίο υποδεικνύεται από τη Γενική Συνέλευση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων του Υπουργείου Πολιτισμού. Πρόκειται για μια κίνηση προσετερισμού, για μια κίνηση κοινωνικού εταιρισμού, ενσωμάτωσης δηλαδή των εργαζομένων στην πολιτική της κυβέρνησης, της εκάστοτε κυβέρνησης, που συνεχίζει και με αυτόν τον τρόπο τη διαπλοκή που είχαμε ξαναδεί και στο παρελθόν, τότε με τον ΟΠΕΠ και το Ταμείο Αλληλοβοήθειας Προσωπικού του Υπουργείου Πολιτισμού, όπου δεν θα είναι υπερβολή να πούμε ότι οι συνδικαλιστές της ΔΑΚΕ και της ΠΑΣΚΕ
Τα κύμνιασαν, δεν βρίσκω καλύτερη λέξη για να το αποδώσω, τα κύμνιασαν με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου. Με βάση όλα τα παραπάνω, καταψηφίζουμε ασφαλώς επί της αρχής το νομοσχέδιο. Επιφυλασσόμαστε να τοποθετηθούμε στην επόμενη φάση για μια πιο αναλυτική προσέγγιση των άρθρων. Αλλά πριν κλείσω, θέλουμε να σημειώσουμε τη θετική εξέλιξη που έχουμε με την ίδρυση, με την υπαγωγή μάλλον του Μουσείου Βρανά στο δημόσιο, κάτι που σημαίνει ότι ανοίγεται ένας σημαντικός ορίζοντας, ευρύς ορίζοντας για την ακόμα καλύτερη λειτουργία αυτού του υπέροχου έτσι κι αλλιώς μουσείου. Ευχαριστούμε πολύ.